Νομίζω ότι αυτό το οποίο πάντα είχαμε σε αυτή τη χώρα ήταν ενδιαφέρουσες ιδέες. Πλέον έχουμε και ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτές τις ιδέες υλοποιήσιμες. Το venture capital είναι απαραίτητο για να υπάρξουν μικρές επιχειρήσεις καινοτομίες που είναι πολύ φιλόδοξες. Χωρίς venture capital δεν γίνεται. Το startup και το venture capital fund μπαίνουν σε μια μακροπρόθεσμη σχέση συνεταιρισμού. Για εμάς το venture capital είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βοήθησαν στον τρόπο σκέψης και στην καθοδήγηση στο να μην κάνουμε πολύ μεγάλα λάθη, τα οποία θα έκαναν make or break όλη την προσπάθεια. Πέρα από τα λεφτά ήταν πολύ σημαντικό και διάφορα introductions τα οποία πήραμε και access σε ένα δίκτυο το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε διαφορετικά. Σίγουρα εκτός από τα λεφτά ψάχνεις και τη συμβουλή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μπορεί να έχουν άλλοι επενδυτές να σου δώσουν για να φτάσεις την εταιρεία σου στο επόμενο στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης. Το Venture Capital είναι μία από αυτές και ο στόχος μας είναι να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός λόγω του μεγάλου επιχειρηματικού ρίσκου. Όταν εμφανιστεί δημόσιο χρήμα, να βλέπουμε ότι έρχονται και οι ιδιώτες επενδυτές μαζί. Σαν τη μίζα του αυτοκινήτου. Δηλαδή το βάζεις μπρος με δημόσιο χρήμα, παίρνει μπρος και μετά έρχεται και το ιδιωτικό. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει το 2012 με το πρόγραμμα τα Jeremy και πιστεύω ότι θα το δούμε πάλι στην καινούργια γενιά των funds του EquiFund. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το EIF. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που έχει η σημερινή οικονομία που ουσιαστικά βγαίνει μέσα από την κρίση. Με το EquiFund το οικοσύστημα θα περάσει σε καινούργιο επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες. Με το EquiFund είμαστε εδώ για να τις κάνουμε πράξη. Ακεραιότητα χαρακτήρα, κατάρτιση και σκληρή δουλειά. Το προϊόν να δίνει λύσεις στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ομάδα, ομάδα, ομάδα. Επιμονή και φιλοδοξία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που παράγει τη γνώση και την καινοτομία. Μόνος του ανοίγει τα φτερά του επιχειρηματίας. Εμείς του δίνουμε, αν θέλετε, ένα ρεύμα αέρα. Έχετε δει τα πουλιά όταν πρωτομαθαίνουν να πετάνε, πώς πιάνουν κάποια ρεύματα αέρα και πετάνε. Αυτό το ρεύμα αέρα προσπαθούμε να δώσουμε για να σηκωθούν πιο ψηλά. Άντε πάλι. Θα το δούμε μετά. Οκ. Λοιπόν. Ίσως σκηνοθέτης.